Αλλάζουμε θέμα και κλίμα προς το παρόν και πάμε να βρούμε τον Νίκο Σταματέλο. Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς απέναντι στον τεράστιο Τζόκοβιτς. Τι άλλο λέμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αναγνώρισε και ο ίδιος. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι όλες οι δυσάρεστες ειδήσεις να είναι σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό σωστό, το επίπεδο. Έτσι. Περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Τσιτσιπά με την εικόνα που είχε δείξει στο κόρτ της Αυστραλίας, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδειξε αποφασισμένος στο 10ο τελικό της καριέρας του στο Open της Αυστραλίας να πανηγυρίσει για 10η φορά, να φτάσει στα 22 Grand Slam, να ισοφαρίσει τον Ράφα Ναδάλ, να ανέβει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και τα έκανε όλα με τρόπο που αγγίζει το τέλειο. Όσο και αν ήθελε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νομίζω ότι δεν μπορούσε να κοιτάξει. Σεβαστή η άποψή του, εννοείται. Καλά, να σου πω κάτι, επειδή σε βλέπω λίγο αυτό. Αρχικά να πω ότι ο Τσιτσιπάς λέει ξέρει λίγο καλύτερα από εμάς. Όσο να είναι. Εννοείται ότι ξέρει. Αυτό λέω. Δηλαδή, ξέρει λίγο καλύτερα από εμάς. Επίσης, επειδή ακούω διάφορα από το πρωί, διαφόρους, ότι κι εγώ λέει να παίζα ο Τζούνος. 3-0 θα είχαν από τον Τζόκοβιτς. Αυτό είναι το. Εντάξει, δηλαδή, okay. Ξεκινάει ο Τζούνος. Αυτό δεν έλεγε το πρωί. Πόσο θα είχαν. Λοιπόν, όχι, 3-0 θα είχαν. Λέει ο Τζούνος. Και εγώ να έπαιζα, το φυσιολογικό είναι να χάσω 3-0. Ναι, 3-0. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Τσιτσιπάς. Δεν σου είπα ότι θα έπαιρνα πόντο. Ο μη γνώστης, λέω. Ο μη γνώστης. Ναι, εγώ ω μη γνώστης. Έχασε 2 σετ στο tie break, ρε παιδί. Δηλαδή κάτι το πρώτο σετ, το δεύτερο δηλαδή συνολικά. Το πρώτο set σε tie break που παίξανε, πραγματικά το είχα στις λεπτομέρειες. Εκεί που έγινε το 2-0. Εκεί που έγινε το 2-0. Γιατί θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Δεν συζητάω τα mind games που έχει παίξει ο Τζόκοβιτς καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Ότι έχω το πόδι μου, ότι δεν μπορώ, ότι αγκάλιασα, αγκάλιασα ένα δέντρο για να γίνω καλύτερα, μια την ακακία κτλ. Ναι, οκ. Okay. Δυστυχώς δεν παίζεται τώρα. Για να λέει, το είπε και ο Τσιτσιπάς δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να το παίξει. Δεν παίζεται. Μα δεν είναι μόνο να το πει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Φαίνεται από όλο τον. Είτε ασχολούμαστε με το τένις ως τηλεθεατές, είτε ασχολούνται άλλοι πιο επαγγελματικά με τον άθλημα. Η στιγμή είναι, έχει τους περισσότερους τίτλους από όλους. Και από τον Ναδάλ και από το Φέντερ. Όχι, έχει τους ίδιους με τον Ναδάλ. Όχι, με τον Ναδάλ. Ισοφάρισε τον Ναδάλ. Σε Grand Slam. Σε Grand Slam. Σε τίτλους, συνολικά, έχει περισσότερους ο Τζόκοβιτς από όλους. Σε Grand Slam ισοφάρισε τον Ναδάλ, δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή και προφανώς αν δεν υπάρχει κάτι, καμιά κακία να του δημιουργήσει καμιά αλλεργία μέσα στη χρονιά, θα πάρει κι άλλο Grand Slam και θα τον περάσει τον Ναδάλ. Πάντως ο μόνος αντίπαλος του να ψήσει. Η λογική αυτό λέει, αν είναι υγιής, ναι. Ναι. Αν είναι υγιής θα περάσει και τον Ναδάλ. Μάλιστα. Λοιπόν, το απόγευμα τα λέμε εμείς από κοντά στο. Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.